Λοιπόν, επιστρέφουμε μετά το διαφημιστικό μας διάλειμμα και μαζί μας είναι η κυρία Ρένα Δούρου, υποψήφια με το ΣΥΡΙΖΑ στην Δυτική Αθήνα, πρώην Περιφερειάρχης, σημαντικός στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα, κυρία Δούρου, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Να πούμε χρόνια πολλά, γιατί είμαστε ακόμα στην εβδομάδα της διακαινησίμου. Και νομίζω και εσείς και εγώ και όσοι μας παρακολουθούν, εύχονται το κενό, όχι με το κενό που είναι η χώρα τώρα και από πάνω και κινδυνεύει, με το ΑΙΟΤΑ, δηλαδή το καινούριο θέλουμε. Μακάρι. Να πάμε όλοι καλά. Τώρα, δεν θα ξεκινήσω με την υπόθεση Γεωργούλη, θα τη συζητήσουμε μετά, γιατί την συζητήσαμε νωρίτερα και με την κυρία Δημαδάμα. Θέλω να ξεκινήσω με τα πολιτικά σε εσάς και θέλω να ξεκινήσω με το σενάριο της κυβέρνησης των ιτημένων που επανέρχεται και το επανέφεραν δύο στελέχοι σας, δύο κορυφαία στελέχοι σας, ο κύριος Δραγασάκης και ο κύριος Τσακαλώτος. Ο κύριος Δραγασάκης είπε ότι θα διαχειριστούμε τη συγκυρία μετά τις εκλογές. Και ο κύριος Τσακαλώτος ότι ναι, αν έχουμε ένα 47-48, γιατί όχι. Θέλω να ακούσουμε τις δηλώσεις αυτές των δύο στελεχών, να μας τις σχολιάσετε, να μας πείτε αν έχει αλλάξει κάτι στο ΣΥΡΙΖΑ και δεν το μάθαμε. Και μετά θα ακούσετε και τι είπε και ένας από τους πρωταγωνιστές αυτού του σεναρίου. Αναγκαστικά είναι ένας από τους πρωταγωνιστές, ο κύριος Βαρουφάκης σήμερα το πρωί. Αλλά πάμε να ακούσουμε πρώτα τα δύο στελέχη σας. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα πάρει την εντολή από την πρόεδρο της Δημοκρατίας, θα διερευνήσει δυνατότητες να υπάρξει κυβέρνηση με τις προδιαγραφές που προσπάθησα να πω. Εάν δεν υπάρξει, προφανώς θα δοθεί η εντολή. Δεν θα μείνουμε αδρανείς σε όλα τα ενδεχόμενα. Αυτό και αν βγείτε κύριε... πρώτη, προφανώς. Αν πρώτη. Όχι και δεύτερη, αν ο κύριος Μητσοτάκης. Δεύτερη, τότε αλλάζεται το σενάριο, όχι στην κυβέρνηση των ιτημένων. Γι' αυτό έκανα την διάκριση. Άλλο τι θέλω να πετύχω και τι επιδιώκω και τι ζητά από τον κόσμο να ψηφίζει, και άλλο η διαχείριση της συγκυρίας. Στη διαχείριση της συγκυρίας για μας είναι ξένο το ότι θα δοθεί εντολή και θα πούμε δεν τη θέλουμε διότι δεν μας ευνοεί ο σχετισμός. Έτσι έχω καταλάβει και τη θέση και του πρόεδρου. Δηλαδή είναι... θα πάρετε την εντολή ακόμα και αν είστε δεύτερο κόμμα. Ναι, αυτό έχω καταλάβει. Και θα προσπαθήσετε να σχηματίσετε την κυβέρνηση. Θα διερευνηθούν τα δεδομένα. Εάν ο ΣΥΡΙΖΑ είναι δεύτερο κόμμα, αλλά αθροίζουν το ΣΥΡΙΖΑ, το ΜΕΡΑ25 και το ΠΑΣΟΚ, το πολυπόθητο 46-47%. Εσείς θεωρείτε ότι πρέπει να δοκιμάσουν αυτά τα κόμματα την προοδευτική διακυβέρνηση? Νομίζω ότι μπορούμε. Θα εξαρτηθεί πόσο κοντά είμαστε. Έτσι δεν είναι άλλο τώρα αν είναι 150, άλλο 151, άλλο 153. Αλλά νομίζω ότι απλή αναλογική. Δηλαδή, εγώ δεν πιστεύω. Απλά επειδή ο Αλέξης Τσίπρας είχε πει ότι δεν θέλουμε την κυβέρνηση των ειδημένων, αν είμαστε δεύτερο κόμμα. Άμα είσαι όμως, έχει 47-48-49% και είναι τρία κόμματα, τι ειδημένοι. Εδώ έχουμε κυβερνήσεις που. Δηλαδή, αυτό που θέλει η Νέα Δημοκρατία δεν την πειράζει να κυβερνήσει μετά από δεύτερες εκλογές με 34. Με 30, πόσο είναι, έχουν υπολογιστεί τώρα, 36, 35. 38. Λοιπόν, αυτές είναι οι δύο δηλώσεις. Πολύ σημαντικά στελέχη και ο κύριος Δραγασάκης και ο κύριος Τσακαλώτος. Έχει αλλάξει κάτι? Δεν σας κρύβω ότι με τρομάξετε. Λέω μέχρι να έρθω στο στούντιο, έχει αλλάξει όντως γραμμή και αν και μέλος του εκτελεστικού γραφείου δεν το πήρα χαμπάρι. Όχι, νομίζω ότι και στην επιμονή των συναδέρφων σας να εξηγήσει τόσο αγαπητός Ευκλήδης όσο και αγαπητός πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, γίνεται αυτονόητο ότι θέλουμε να τιμήσουμε την απλή αναλογική. Θα μου πεις τώρα, Ρένα, αυτή τη στιγμή ο κόσμος φοβάται ότι την επόμενη εβδομάδα πάμε για αύξηση των τιμών του ηλεκτρικού. Έτσι, θα το έχετε μάθει πιο πριν, ίσως από μένα. Και εσύ τώρα έχεις την πολυτέλεια με τον Δημήτρη Τάκη να συζητάς τα ποσοστά του δεύτερου, του τρίτου. Αυτά θα τα συζητήσουμε έτσι κι αλλιώς, γιατί πάμε σε εκλογές. Αν έχει όμως μία αξία, ξαναλέω, για αυτή τη στιγμή όσους δοκιμάζονται από την ακρίβεια και την εσχροκέρδεια, η ερώτηση που κάναν και οι συνάδελφοί σας και που μου κάνετε, είναι να ξεκαθαρίσουμε το εξής απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη και στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Η απλή αναλογική δεν είναι κάτι χαοτικό για την πατρίδα μας. Η απλή αναλογική είναι ένα πάγιο αίτημα δεκαετιών. Θέλω να σας θυμίσω ότι ο ίδιος ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Μητσοτάκης με τον αείμνηστο Γεώργιο Παπανδρέου είχαν διαφωνία γύρω από αυτό. Σας πηγαίνω 50 χρόνια πίσω. Ναι. Λοιπόν, και κατορθώθησε η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα να φέρει, να φέρει την απλή αναλογική ως ένα σύστημα που μία ψήφο του Δημήτρη Τάκη ουσιαστικά δεν μπαίνει στη λογική των μπόνους και σε μία λογική ο πρώτος τα παίρνει όλα. Τώρα, αυτό που έχει πει ξεκάθαρα ο Αλέξης Τσίπρας και αυτό που εξήγησαν και οι δύο αγαπητοί σύντροφοι, κύριε Τάκη, είναι το εξής. Εμάς δεν μας τρομάζει απλή αναλογική. Η χώρα μας έχει χρεοκοπήσει με αυτοδύναμες κυβερνήσεις.
θα προσπαθήσουμε να έχουμε κυβέρνηση προοδευτική. Μάλιστα. Δεν θα δούμε δηλαδή αυτά που έχετε υπηρετήσει κι εσείς ως δημοσιογράφος, τα παραδείγματα Σαμαρά Βενιζέλου, mm-hmm. που πρώτα ορκίστηκε το Υπουργικό Συμβούλιο και μετά βγήκαν οι 12 προγραμματικές θέσεις, mm-hmm. οι οποίες ουδέποτε τις υλοποίησε κανένας, αφού άλλος ήταν ο στόχος. Και γι' αυτό θεωρώ εγώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό στις 30 μέρες που μας μένουμε να μιλήσουμε για τις θέσεις. Ναι, να κάνω εγώ τώρα το Δημήτρη Τάκη και να πω: μα καλά, περιμένεις από τώρα ο Βαρουφάκης, ο Ανδρουλάκης ή ο Κουτσούμπας να σου πει ότι θα τον πάμε. Ακούσουμε τον Βαρουφάκη. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Ναι. Αυτό το σενάριο που μου λέτε ισχύει και αν είστε δεύτερο κόμμα, διότι αυτό είπαν οι σύντροφοί σας. Ακόμα και αν είμαστε δεύτερο κόμμα, εμείς θα προσπαθήσουμε να κάνουμε κυβέρνηση. Εγώ θα προσθέσω κάτι άλλο. Δεν είναι το αν δεύτερο ή πρώτο, που σωστά έχει πει ο Αλέξης Τσίπρας και με μία ψήφο διαφορά πρέπει να είμαστε πρώτο κόμμα, έτσι, για να τιμήσουμε τη λαϊκή κυριαρχία και τη λαϊκή ψήφο και να μην την νοθεύσουμε όπως γινόταν μέχρι τώρα. Το βασικό είναι με βάση προγραμματικών συγκλήσεων. Και σας το λέω και με την ευθύνη που έχω σε εκτελεστικό... Άρα αν υπάρχουν οι προγραμματικές συγκλήσεις δεν έχει σημασία αν είστε πρώτο ή δεύτερο. Συνεκβάνων. Μάλιστα. Λοιπόν, απλώς όμως σας λέω ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει μία μετατόπιση. Για τους μη λατινομαθείς να πούμε ότι είναι εκ των όνων κάνε. Συνεκβάνων. Φαίνεται ποιος είναι τρίτο δεσμίτη σας σε αυτό το στούντιο. Λοιπόν, σας λέω όμως, δεν υπάρχει μετάθεση από την αρχική δέσμευση του ίδιου του Αλέξη Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία προς τον κόσμο ότι εμείς θα τιμήσουμε την απλή αναλογική. Δεν θα είναι στα χέρια μας ένα παιχνίδι απλώς για να ορκιστεί εκ νέου ο Αλέξης Τσίπρας στο Μέγαρο Μαξίμου. Άρα αυτό σημαίνει θα προσπαθήσετε με κάθε τρόπο, εφόσον βγαίνει, να γίνει κυβέρνηση. Με κάθε τρόπο, όχι όσο βγαίνει από τα ποσοστά απλά. Και από τις θέσεις. Στις προγραμματικές θέσεις πρέπει. Στις προγραμματικές θέσεις. Τώρα με βάζετε στη θέση να σας κάνω το ερώτημα που σας έχει κάνει εδώ και πολύ καιρό ο κύριος Βαρουφάκης. Αφού είναι τόσο σημαντικές οι προγραμματικές θέσεις, γιατί δεν άνοιξε ένας διάλογος προγραμματικά με τα κόμματα προεκλογικά που σκέφτεστε να κυβερνήσετε και περιμένετε να το κάνετε αυτό στις τρεις μέρες που σας δίνει το Σύνταγμα. Δεν θα μπορούσε να γίνει ένα τρίμηνο πριν. Να πω το εξής με απόλυτο σεβασμό στην υποτιθέμενη πρόταση του κ. Βαρουφάκη. Εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία αυτό το διάλογο τον έχουμε άνοιξει εδώ και 2 χρόνια. Όταν, για παράδειγμα, ήμασταν το πρώτο κόμμα από το 1990. Ναι, αλλά στο γενικό, όχι να καθίσετε κάτω, τα στελέχη σε ένα τραπέζι, να τα βάλετε μπροστά και να πείτε αυτό, αυτό, να αυτό και αυτό. Δεν ξέρω αν θέλει να κάνουμε επιτροπή εμπειρογνωμών από τη μια μεριά. Πάντως σας προζητούσε, έτσι, αυτό όχι. Λέει. Πουλάχιστον. Λοιπόν, να σας πω εγώ τώρα τι ισχύει πραγματικά και αν, αν θελήσει, ας έχουμε μια αντιπαράθεση να δούμε αν όντως ισχύει. Αυτό που ισχύει είναι ότι από το 1974 και μετά είμαστε το πρώτο κόμμα που έχει προγραμματικές θέσεις από την εξωτερική πολιτική και τα τρία όπλα, την άμυνα, έως την ψυχική υγεία, οι οποίες είναι ψηφισμένες και έχουν δοθεί στη δημοσιότητα ήδη εδώ και 2 χρόνια, τον Ιούνιο, τον περσινό Ιούνιο. Το δεύτερο που θέλω να σας πω είναι ότι εμείς δεν έχουμε ένα απλό προεκλογικό πρόγραμμα, 6 σημείων, 12 σημείων, ξέρετε αυτά, των Συμβουλίων Επικοινωνίας και των εταιριών των διαφημιστικών. Και επίσης θέλω να σας πω ότι είτε για την ενεργειακή κρίση, είτε για την υγειονομική κρίση, για το ζήτημα του χρέους. Αυτή τη στιγμή γνωρίζετε καλά ότι έχουμε αύξηση 40 δισεκατομμυρίων στο δημόσιο χρέος. Mm-hmm. Έχουμε ελλειμματικό το ισοζύγιο πληρωμών, άρα έχουμε το περίφημο επικίνδυνο δίδυμο, που είναι η ασφαλής οδός για την χρεοκοπία. Λοιπόν, να σας θυμίσω ότι και μέσα στο ξέφωτο των υγειονομικών περιορισμών, δηλαδή κάθε φορά που η κυβέρνηση χαλάρωνε τα μέτρα, φροντίζαμε εμείς να παρουσιάζουμε τις θέσεις μας για την εργασία, τις θέσεις μας για την οικονομία. Άρα μου λέτε ότι τα ξέρουν όλα. Είναι. Εγώ θα έλεγα όμως, γιατί έχω ευθύνη, ξαναλέω, όχι ως υποψήφια βουλεύτρια, έχω ευθύνη και ως Ευρωπαία Ελληνίδα γυναίκα πολίτης. Να πω το εξής. Πρέπει να γίνει μια σοβαρή προσπάθεια στις επόμενες 30 μέρες. Να μιλήσουμε επί των προγραμματικών συγκλήσεων. Να κάνω έκκληση και να γιατί πω. Γιατί μέχρι στιγμής βλέπουμε περί άλλων να συνομιλούμε είστε όλοι. Είστε πολύ ευγενικός. Ναι. Δεν ξέρω αν θα μπορέσω να σας ακολουθήσω στην επίκαιά σας όταν θα πιάσουμε τα υπόλοιπα θέματα. Διότι και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κύριε Τάκη, γίνονται πράγματα. Ναι. Δηλαδή υπάρχουν καταγγελίες για το διορισμό των διευθυντών των περιφερειακών εκπαιδευτικών διευθύνσεων από μεριάς της κυρίας Κεραμέως. Περαιώθηκε η υποτιθέμενη έρευνα για το πόρισμα για την τραγωδία στα Τέμπη. Αλήθεια. Έχουμε και εκεί καταγγελίες ότι δεν κλήθηκαν, όπως γίνεται σε κάθε επιτροπή εμπειρογνωμών που θέλει να παραδώσει ένα πόρισμα, η καθήλυνα αρμόδιοι. Την ώρα που εμείς αυτή τη στιγμή συζητούμε, ξέρουμε ότι η κυρία Άρτεμις Σίφορντ έχει τελειώσει αυτή τη στιγμή.
βρίσκεται στην Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ΠΕΓΚΑ, έτσι, και καταγγέλει την παρακολούθησή της τόσο μέσω του Predator, όσο και μέσω της πλατφόρμας για τα εμβόλια. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά μετά τις δηλώσεις του αναπληρωτή καθήλυνα αρμόδιου Υπουργού Εξωτερικών του κ. Βαρβιτσιώτη, ότι τελικά το πουλήσαμε, όχι εσείς και εγώ, αλλά είμαστε Έλληνες και οι δύο. Ναι. Δεν μπορούμε να λέμε. Λοιπόν, ο κ. Βαρβιτσιώτη μετά είπε Σουδάν. Ότι έχει, αναφερόταν στα δημοσιεύματα που κυκλοφορούν. Ο κ. Ότι... Βαρβιτσιώτη, θα σας πω τι είπε. Μάλλον κάποιος του είπε ότι αυτό που είπε στο πρωί στην κυρία Μακρύ ουσιαστικά απαντάει και στην Καθημερινή και στους New York Times που αναζητούν που έχουμε πουλήσει το κακόβουλο λογισμικό και τους λες λοιπόν εφθαρσώσεις το πούλησε Σουδάν και έρχεται το απόγευμα και τι λέει. Ναι, βεβαίως όχι με δική μου υπογραφή, άρα δεν έχω ποινική ευθύνη. Μάλιστα. Μα δεν αναζητούμε αυτή τη στιγμή ούτε εσείς ως δημοσιογράφος ούτε εγώ. Τις ποινικές ευθύνες θα ήταν ανακριτές. Για να ξαναπάω στο αρχικό μου ερώτημα. Αυτά δεν βλέπω τα συζητάμε. Τώρα, βλέπω τώρα, με ευθύνη όλων. Βλέπω τώρα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει βγάλει μια ανακοίνωση και λέει ότι πηγές, ότι δεν συζητάμε για κυβέρνηση τιμένων, συζητάμε μόνο για κυβέρνηση νικητών. Άρα παίρνει αποστάσεις από αυτά που είπε ο κύριος Δραγασάκης και ο κύριος Τσακαλώτος. Ναι, ίσως για να γίνει και πιο εύληπτο ότι εμείς δεν θα δώσουμε αυτή τη στιγμή τη μάχη, ξαναλέω. Ώστε η απλή αναλογική να είναι απλά ένα όχημα για να γίνει συγκυβέρνηση τώρα, γενικά και όριστα. Πάλι όμως και η κυβέρνηση νικητών θέλει 1 με 2 κόμματα να συγκυβερνήσουν, δηλαδή το ΠΑΣΟΚ ας πούμε, και το ΜΕΡΑ25. Το λέω χονδρικά. Και γιατί το λέω αυτό, γιατί θέλω να ακούσετε τι είπε το πρωί στο ραδιόφωνο των παραπολιτικών, στην εκπομπή που έχουμε με τη Χριστίνα Κοραϊ, ο κύριος Βαρουφάκης. Και ήταν τόσο κάθετος που πραγματικά μου έκανε εντύπωση η φράση του. Ακούστε τη. Σε καμία των περιπτώσεων το ΜΕΡΑ25 δεν θα δώσει ψήφο εμπιστοσύνης σε καμία από αυτές τις κυβερνήσεις για τις οποίες σκέφτονται, ούτε θα υπάρξει ανοχή από εμάς. Ναι. Όταν λοιπόν ο κύριος Τσίπρας κλείνει την πόρτα και λέει καμία συζήτηση πριν από τις εκλογές, ελάτε μετά, ουσιαστικά μας λέει ελάτε να πάρετε κανένα υπουργικό αυτοκίνητο για να μου δώσετε ψήφους εμένα να γίνω πρωθυπουργός. Όχι, να μου κοπεί θα το σας το θέσω κι αλλιώς. Να μου κοπεί το χέρι από τον νόμο, αν δώσω ψήφο εμπιστοσύνη στον Αλέξη Τσίπρα. Πώς θα κάνετε κυβέρνηση. Εντάξει, κοιτάξτε, καταρχάς ευτυχώς αυτά κρατιόνται. Βέβαια, έτσι. Εννοείται. Λοιπόν, να σας πω τώρα κάτι. Και μάλιστα τον ρώτησα στη συνέχεια, μήπως είναι λόγια του αέρα που λέγονται προεκλογικά, όπως είπε ο κ. Τσίπρα για τον κ. Ανδρουλάκη, και λέει: κρίνει εξιδίων τα λότρια. Εγώ, ό,τι λέω τώρα, θα το πω ακριβώς το ίδιο και μετά τις εκλογές. Ωραία. Επειδή είναι βαριά η έκφραση να μου κοπεί το χέρι. Ξέρω, γι' αυτό χαμογέλασε, γιατί κανονικά όταν ακούς τέτοιες υπερβολές είναι πιο εύκολος ο θυμός. Επιλέγω το χαμογέλο. Λοιπόν, να σας πω τώρα όμως κάτι που νομίζω ότι δεν θα μπω στα παπούτσια του δημοσιογράφου, δεν είναι αυτή η δουλειά μου, αλλά θα εκφράσω την αγωνία των συμπολιτών. Ισχυρίζομαι, κύριε Τάκη, ότι αυτές οι εκλογές είναι πολύ σημαντικές. Mm-hmm. Πάρα πολύ σημαντικές. Η Κασάνδρα, ξέρετε, επιβεβαιωνότανε. Μπορεί να έλεγε άσχημα πράγματα, αλλά ξεχνάμε ότι επιβεβαιωνόταν. Λοιπόν, εγώ ισχυρίζομαι ότι όχι μόνο από τον τρόπο που μιλούμε καλή ώρα όπως τώρα, αλλά και από τον τρόπο με τον οποίο προσπαθούμε να επιλύσουμε τις πραγματικές ανάγκες της ελληνικής οικονομίας και της ελληνικής κοινωνίας, δεν θα κρυθούμε μετά από 20 χρόνια από έναν διδακτορικό φοιτητή που θα κάνει την έρευνά του, θα αποδοθούν οι ευθύνες από τους πολίτες το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Σωστά. Άρα, όποιοι και όποιες παίξουν με την απλή αναλογική, όποιοι και όποιες θεωρώντας ότι θα έχουν ένα είδος ιδεολογικής καθαρότητας που θα μπορούν ενδεχομένως σε δεύτερες ή σε τρίτες να πατήσουν πάνω σε αυτό και να προσπορήσουν εκλογικό όφελος, αλλά την ίδια στιγμή να χαθεί η ευκαιρία για προοδευτική κυβέρνηση και ανάταση της οικονομίας, πιστέψτε με. Ως ανάλη Κασάνδρα, και αυτό γράφεται και θα με ρωτήσετε, θα αποδοθεί η ευθύνη των αυτών των πραξεών τους, να μην τις χαρακτηρίσω, αλλά εκάζει ο κόσμος πώς τις χαρακτηρίζω, τουλάχιστον επιπόλες, πολύ σύντομα. Διότι εδώ έχουμε μία Ευρωπαϊκή Ένωση όπως είναι αυτή τη στιγμή, με τις ανακατατάξεις, τις οικονομικές, τις δημοσιονομικές. Βλέπετε τι γίνεται στη Γαλλία. Έτσι, έχουμε τη ρώσικη εισβολή στην Ουκρανία να κλείνει χρόνο, ενώ κάποιοι έξυπνοι λέγανε τότε, για καμιά εβδομάδα το βλέπω. Ναι. Λοιπόν, ήταν έχουμε... αυτοί που έλεγαν ότι θα κερδίσει ο Πούτιν. Ακριβώς. Το έβλεπαν για καμιά εβδομάδα. Γενικά, τις εξυπνάδες, έτσι. Τις εξυπνάδες όλων μας. Λοιπόν. Και έχουμε αυτή τη στιγμή μια οικονομία, ξαναλέω, που έχει το επικίνδυνο του διμολυμάτων. Άρα λέτε ότι όποιος δεν πάρει μέρος σε αυτή την προσπάθεια
προοδευτικής διακυβέρνησης θα το πληρώσει από τους πολίτες πολύ σύντομα. Θα το πληρώσει για να μην μπορεί. Θα το αποδοθούν. Να μην ακολουθήσω τη χιδαιότητα των καφενειακών δηλώσεων όπως ακούσαμε. Θα αποδοθεί η ευθύνη. Διότι τα κόμματα, να σας πω κάτι, δεν είναι οικοσυστήματα αυτοαναπαραγόμενα. Οπότε να είμαι εγώ αρχηγός. Είναι λίγο βαρύ να λέτε χιδιότητα καφενειακής δήλωσης αυτό που είπε ο κ. Βαρουφάκης. Γιατί κοιτάξτε, μα είναι δυνατόν να σας πω κάτι. Είναι δυνατόν τώρα να συζητάμε, ξαναλέω, για το πώς μπορεί η χώρα να μην επιστρέψει στην κατάσταση του 12, του 13, του 14, του 15 και εμείς ενδεχομένως να κοιτάμε μόνο πώς θα αυξήσουμε τις έδρες μας στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Μάλιστα. Δηλαδή, ο Αλέξης Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Δηλαδή, δεν μπορεί να πει, κοιτάξτε, να δείτε, εγώ θέλω να είμαι πρώτος. Αυτοδυναμία ή τίποτα, και από εκεί και πέρα τώρα. Αν, ας πούμε, η μητέρα μου δεν θα είναι σε θέση να πληρώσει το σούπερ μάρκετ της εβδομάδας, αν, ας πούμε, οι νέοι και οι νέες θα συνεχίσουν να φεύγουν, να μην μας ενοχλεί. Mm-hmm. Τα κόμματα δεν είμαστε εκεί για να ζεσταίνουμε τις κάρεκλες στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Λοιπόν, ήσασταν πολύ καθαροί στο πολιτικό κομμάτι. Μας μένουν 8 λεπτά και θέλω να τα αξιοποιήσουμε για να δούμε το θέμα των ημερών, που αναγκαστικά είναι ο κύριος Γεωργούλης, δυστυχώς. Mm-hmm. Βλέπω τώρα ότι. Υπήρξε, σας είχα πει και νωρίτερα για τις δύο αναρτήσεις υποψηφίων βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, υπήρξε τώρα νωρίτερα και μία ανάρτηση ενός μέλους της Νομαρχιακής Επιτροπής Λάρισας, πολύ χυδαία, και βλέπω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ προχώρησε στη διαγραφή αυτού του μέλους. Και θέλω να μου πείτε γιατί ξαφνικά τόση χυδαιότητα και μάλιστα από επώνυμα πρόσωπα για αυτή την ιστορία. Δηλαδή η κυρία Στεφανίδη, που είναι η μητέρα της Ολυμπιονίκης, είναι δυνατόν τώρα να ανεβάζει το πρωτοσέλιδο του Μακελιού? Βέβαια μετά το κατέβασε και ζήτησε συγγνώμη. Αλλά η πρώτη επιλογή, η δεύτερη βουλευτή σας σήμερα το πρωί λέει μήπως είναι στημένη όλη η ιστορία. Θέλω να πω, και μάλιστα από γυναίκες, αυτό μου κάνει εντύπωση. Ναι. Άρα να μου επιτρέψετε ως γυναίκα να βάλω. Μα ως γυναίκα, ναι, να βάλω τις προτεραιότητες σε αυτό το ζήτημα που μας απασχολεί αυτές τις μέρες. Το πρώτο, και σας μιλάω και από τη θέση του εκπροσώπου τύπου για την ισότητα των δύο φύλων στο Κογκρέσο του Συμβουλίου της Ευρώπης. Το πρώτο που πρέπει να πούμε είναι ότι οι καταγγελίες αυτής της κοπέλας θα πρέπει να μας βρουν όλους και όλες δίπλα της. Να συμφωνήσουμε σε αυτό. Βεβαίως. Διότι, κύριε Τάκη, και το λέω σε εσάς, που έκανα λίγο την έρευνά μου πριν έρθω στο στούντιο, δεν έχετε συμμετοχή, διότι με εξοργίζει ότι αυτή η γυναίκα που έκανε το αυτονόητο, τις τρεις τελευταίες μέρες εργαλειοποιείται από λειτουργούς της ενημέρωσης. Που εγώ δεν ανέφερα καν το όνομά της πριν η ίδια κάνει την ανάρτηση. Σας το λέω, δεν θα έρχομουν. Ή αν θα έρχομουν, τώρα δεν θα μιλάγαμε έτσι. Λοιπόν, μία γυναίκα η οποία είπε θα προστατεύσω από τον πόνο και τη βάσανο και τους γονείς μου και το κόμμα μου, έτσι. Και ιστοσελίδες, συγκεκριμένες ιστοσελίδες ευρείας κυκλοφορίας, που θέλουν να είναι και έγκριτες και αξιόπιστες, σηκώσανε το πρόσωπο αυτής της κοπέλας, κάτι φωτογραφίες με σορτσάκια. Σωστό. Τι είναι αυτό το πράγμα? Έλεγα και πριν. Λοιπόν, μπήκαν στο Facebook της συγκεκριμένης γυναίκας και μάζεψαν ό,τι πουλούσε. Είμαι οργισμένη, διότι προσπάθησαν να εργαλειοποιήσουν πολιτικά και το θάρρος της και τη βασανό της. Μία και στο χέρι. Το δεύτερο που με εξοργίζει, έτσι, και με φαίνει σε πάρα πολύ δύσκολη θέση, είναι κάτι συμψηφισμοί απαράδεκτοι. Mm-hmm. Δηλαδή, εσείς έχετε τώρα το Γεωργούλη, καλά, το τεκμήριο αθωότητας γενικά στην Ελλάδα, Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο. Και να έρθει αυτό, να κάτσει με τις περιπτώσεις, ας πούμε, του κύριου Λιχνάδη, με τις περιπτώσεις του κύριου Γεωργιάδη κτλ. Mm-hmm. Αυτά τα πράγματα δεν συμψηφίζονται. Ναι. Δεν ξέρω τώρα. Και από τις δύο πλευρές δεν συμψηφίζονται. Λοιπόν, έγινε λοιπόν μια προσπάθεια από τη Νέα Δημοκρατία να πει: ορίστε, να και εσείς, τι μας λέγατε τα προηγούμενα τέσσερα χρόνια. Βλέπω και ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα να λέει: μην μιλάτε εσείς που είχατε το Λιγνάδι. Άρα υπάρχει συμψηφισμό και από τις δύο πλευρές. Προσέξτε λοιπόν. Για να δούμε τα πραγματολογικά γεγονότα και από εκεί και πέρα ο καθένας θα κρίνει. Και θέλω σε αυτά που θα μου πείτε να μου προσθέσετε και το σχόλιο σας σε αυτό που είπε σήμερα ο κ. Λοβέρδος, γιατί εσείς μιλήσατε για τα στοιχεία της γυναίκας. Είπε ότι στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ διακίνησε το όνομα της Χρονοπούλου. Γνωρίζουμε το όνομά του. Αυτό είπε σήμερα το πρωί ο κ. Λοβέρδος. Να μας το πει. Τώρα θα μου επιτρέψετε, ο κ. Λοβέρδος έχει δώσει εχέγγυα συνέπειας για να σταματήσω εδώ σε όλη την πολιτική ζωή και δεν μπορώ να τον πάρω σοβαρό. Εγώ το λέω, εσείς χαμογελάστε. Ναι. Εγώ δεν τον παίρνω σοβαρό. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος διαπόμπησε τις οροθετικές. Ναι, κατάλαβα που πηγαίνατε. Λοιπόν, τρίτο σημείο και σας μιλάω και σε Ευρωπαία Ελληνίδα γυναίκα πολίτης. Λοιπόν, αυτή η υπόθεση που μας έχει σοκάρει, προσέξτε πώς την αντιμετώπισε το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Μία που το έμαθε, μία που τον διέγραψε, μία που ζήτησε κάποια αριστερή ευρωομάδα να τον διαγράψει.
Και είναι ένα κόμμα το οποίο όταν ήρθε στη διακυβέρνηση του τόπου, δεν είπε ότι επειδή έχουμε μνημόνια, δημοσιονομικούς περιορισμούς, δεν θα κατοκυρώσω όπως έπρεπε να είχε κατακυρώσει η προηγούμενη κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, τη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης και τη σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την αντιπολέμηση των γυναικών. Της βίας ενάντια των γυναικών. Αυτό το κάναμε το 2018. Ναι. Τώρα, να σας πω κάτι που λίγοι το ξέρουν. Είμαστε και το μοναδικό κόμμα που έχουμε παρατηρητήριο διακρίσεων εντός του κόμματος. Ναι. Αυτό δεν το έχει κανένα άλλο κόμμα και είμαστε από τα λίγα κόμματα στα 27 κράτη-μέλη που έχουμε προβεί σε αυτό. Δηλαδή, παρατηρητήριο διακρίσεων σημαίνει ότι αν εσείς που είστε σύντροφος και συνάδελφός μου στην πολιτική γραμματεία ή στο εκτελεστικό γραφείο, επιδείξετε έναντί μου συγκεκριμένη συμπεριφορά λεκτική ή όποια άλλη, θα τιμωρηθείτε από το κόμμα μας. Ναι. Αυτό δεν το έχει άλλο κόμμα. Και πολύ καλά κάνετε και το έχετε. Και πάω τώρα, για να μην νομίζει κάποιος ότι δεν άκουσα τις ερωτήσεις σας, πράγμα που το κάνουν οι πολιτικοί, άλλα τους ρωτάτε εσείς, άλλα απαντάνε ότι τους είναι πιο εύκαιρο, και να πάω στις περιπτώσεις των στελεχών. Πράγματι, η υποψήφια βουλευτής, κυρία Ζωή Στεφανίδη Βαρέλη, ακατανόητο για μένα, ακατανόητο, θεώρησε ότι μπορούσε να διαβγάσει αυτή τη δυσόδη υπόθεση αν ανέβαζε το συγκεκριμένο εξώφυλλο. Ενός δηλαδή ρηπαρού εντύπου, που θα μου επιτρέψετε να σας πω, έχουμε βρεθεί απέναντι στα δικαστήρια με αυτό το έντυπο, ελάχιστοι το ξέρουν. Yeah. Έχω κερδίσει ασφαλιστικά, πάλι ελάχιστοι έχουν κερδίσει, να πω ότι μέχρι ώρα μόνο ο κύριος Κεκίλας και εγώ. Διότι περισσότεροι σου λένε πού πάνε να μπλέξει με αυτόν, έχει περίεργες διασυνδέσεις και σχεδόν υφιστάμεθα όλοι ότι αυτός ο τύπος μπορεί αύριο να γράψει για εσάς και για μένα οτιδήποτε. Ναι, ναι. Να σας πω ότι τα ασφαλιστικά που έχω κερδίσει τα έδωσα στη δομή κακοποιημένων γυναικών στο Περιστέρι. Α, πήρατε χρήματα. Βεβαίως. Και συνεχίζεται. Mm-hmm. Δεν το αφήνω. Mm-hmm. Δεν το αφήνω. Απλώς θεωρώ ότι αυτά δεν είναι πράγματα. Άρα φαντάζομαι σας εξοργίζει πολύ περισσότερο η ανάπτυξη. Οι περισσότεροι τι κάνουν, να θυμηθήκατε τώρα και τον κύριο Λοβέρδο. Οι περισσότεροι τις δικαστικές εμπλοκές που έχουν ή την αναζήτηση απόδοσης δικαιοσύνης στο ακροατήριο ενός δικαστηρίου και όχι σε κάτι mm-hmm. πλατό και στούντιο που έχουμε καταδικάσει κόσμο mm-hmm. και έχουμε αθωώσει κόσμο, το πουλάνε. Εγώ έχω απόλυτη εμπιστοσύνη ότι υπάρχουν και οι δικαστικοί λειτουργοί που κάνουν και τη δουλειά τους και γι' αυτό είναι από τις λίγες φορές που το λέω. Mm-hmm. Εξοργίστηκα, ζήτησε συγγνώμη, πάλι θα κάνω το Δημήτρη Τάκη και θα πω ναι, αλλά από τότε που βγήκε το συγγνώμη χάθηκε το φιλότιμο. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι αστραπιαία το κατέβασε, ζήτησε συγγνώμη. Δεν έχουμε δηλαδή περιπτώσεις όπως στη Νέα Δημοκρατία που οι βουλευτές πήγανε μάρτυρες υπεράσπισης στον Νίκο Γεωργιάδη, σε παιδευτή δηλαδή. Χαίρομαι πάρα πολύ που το κόμμα μου δεν σκέφτεται ότι σε 30 μέρες έχουμε εκλογές, άρα μην χάσουμε την ψήφο ή τις ψήφους που θα φέρει μια υποψηφιότητα στη Λαράρισα, στη Λαμία και διέγραψε. Άρα δεν είμαστε όλοι ίδιοι, κύριε Τάκη. Και δεν θα μπορούσε να σας πω την αλήθεια. Να σας πω. Για το χυδαίο δημοσίευμα σήμερα, το μέλος της Νομαρχικής Επιτροπής διαγράφει. Η Νέα Δημοκρατία σας έχει ζητήσει να μην είναι υποψήφια, κυρία Στεφανίδη. Θα μπορούσε να είναι πιο σκληρή η ανακοίνωση του κόμματος. Νομίζω γιατί ότι αν δεν είχε. Να σας πω κάτι. Αν δεν είχε τα αντανακλαστικά και καλά, τα. Καλά, δεν το είχε κατεβάσει. Όχι, δεν θα το συζητάγαμε τώρα. Εννοείται. Και δεν είναι η πρώτη φορά. Η άλλη υποψήφια βουλευτής που είπε σήμερα, μήπως είναι στημένη ιστορία. Δεν ξέρω. Να σας πω. Ευτυχώς πήρα στο στούντιο και ενημερώθηκα, που λένε. Φαντάζομαι ότι όπως για όλες τις περιπτώσεις. Σας κάνει εντύπωση ότι είναι οι γυναίκες αυτές που τα γράφουν αυτά? Όχι, δεν μου κάνει εντύπωση. Να σας πω, δεν μου κάνει εντύπωση γιατί τόσα χρόνια που παλεύω. Διότι η θέση μου αυτή στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Και με αυτό να ολοκληρώσω. Ναι, δεν την πήρα, ξέρετε, γιατί ο μπαμπάς μου ήταν πρωθυπουργός. Ναι, είχα κανένα μέσο εκεί. Αστυνομικός ήταν ο πατέρας. Ναι. Τόσα χρόνια που παλεύω για τα δικαιώματα, τα ανθρώπινα δικαιώματα, γιατί τα γυναικεία δικαιώματα είναι ανθρώπινα εν τέλει δικαιώματα, έχουμε διμέτωπο. Δηλαδή, έχουμε τη μάχη απέναντι στην Πατριαρχία και άρενες φορείς της Πατριαρχίας, κύριε Τάκη, αλλά έχουμε και την ενσωμάτωση από μεριάς του γυναικείου φύλου. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να ξεριζωθεί. Γι' αυτό και θεωρώ πάρα πολύ θαραλέο το ότι μέσα στο κόμμα υπάρχει επιτροπή διακρίσεων που θα πέσει ο Πέλεκης χωρίς να σκεφτούμε, μα τώρα δεν είναι. Γιατί χρειάζεται να διαπαιδαγωγηθούμε όλοι. Μάλιστα. Ωραία. Τα κρατώ όλα αυτά. Κοιτάξτε, είστε αναγκασμένος να με ρωτάτε για αναρτήσεις στα social media. Σας ρωτώ για την επικαιρότητα της μέρας, αναγκαστικά. Μα αν με ρωτούσατε κάτι άλλο, θα έπρεπε να δώσετε μετά να απολογηθείτε γιατί τι ρώτησες. Όχι, εγώ απολογούμε στον εαυτό μου μόνο, σε κανέναν άλλο. Είναι ολισθηρό ότι δεν συζητάμε επί των θέσεων, των προγραμμάτων,
των πεπραγμένων, διότι ο κ. Μητσοτάκης έχει ψηφίσει νόμους, ναι, διέλυσε το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Καλά, θα τα συζητήσουμε λοιπόν, αυτά, 30 μέρες. Όχι, μα δεν είναι τωρινό. Προσέξτε, ναι, δεν είναι τωρινό. Είναι τα τελευταία χρόνια. Και συζητάμε επί tweets. Ναι. Γιατί το λέω αυτό, διότι εγώ, όπως σας είπα σήμερα, ήρθα εδώ και είδα, για να δω, αυτός έχει αναρτήσει. Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι κρατάω φάκελο για πάρα πολλά, ναι, θέματα. Όχι, εγώ δεν έχω εγώ... το Twitter. Και σωστά κάνετε. Αν εγώ πολιτικά πορευόμουν και οι αντιδράσεις μου είχαν να κάνουν με το τι έχουν γράψει διάφορα τρόλ της Νέας Δημοκρατίας. Καλά, για εσάς έχουν γράψει πάρα πολλά. Με συγχωρείτε, αλλά θα έπρεπε να πορευτώ με πολύ διαφορετικό τρόπο. Ναι. Λοιπόν, εγώ κάνω μία έκκληση και λέω, διότι ξέρουμε ποιοι έχουν bots, για τον αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και Υπουργό Ανάπτυξης, έχει γίνει ολόκληρη έρευνα για τα χιλιάδες bots που έχει και τα βάζει να εξοντώσουν ηθικά έναν άνθρωπο. Ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε bots έχει, ούτε trolls. Αλλά ακόμα και η Νέα Δημοκρατία που έχει και bots καλά, και trolls. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει trolls. Τώρα... Να, επώνυμα και τιμωρούνται. Ναι. Επώνυμα και τιμωρούνται. Όχι μόνο επώνυμα, έχει και ανώνυμα. Σας ξαναλέω, αν πολιτευτούμε, όχι επί του τι λέει ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, επί τι του λέει ο Νίκος Δένδιας, αλλά τι λέει κάποιο bots της Νέας Δημοκρατίας. Ή του ΣΥΡΙΖΑ, ναι, δεν θα βρούμε άκρη ποτέ. Να σας πω κάτι. Στη χώρα του γαλλικού διαφωτισμού και της γαλλικής επανάστασης, που χρωστάμε πολλά για τα εχέγγυα της ειρηνικής συνύπαρξης των κρατών μελών, η Λεπέν είναι άντε πόρτα των Ελυσίων πεδίων, μια νεοφασίστρια. Και μια νεοφασίστρια βγήκε στην Ιταλία, τη χώρα του Σπινέλη και του αντιφασιστικού αγώνα. Είναι γιατί η συζήτηση διολίστησε σε αυτούς τους δρόμους. Ναι, λοιπόν, αλλά θα... εγώ οφείλω δεύτερη φορά που κάνω την Κασάνδρα. Έχετε δίκιο. Και σε αν αυτό. Μπορώ εγώ να μην απαντώ στα trolls και τα bots έτσι, της Νέας Δημοκρατίας, που ακόμα και όταν αθωώθηκα από τη Μάνδρα, κύριος είδε πάλι τι έγραψαν, μπορούν και οι υπόλοιποι. Έκκληση κάνω μάλιστα, για ωραία, το παρόν και το μέλλον των παιδιών. Το κρατώ αυτό και είναι και μια προσωπική εμπειρία και είναι σημαντικό να το λέτε. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Δούρου, που ήσασταν μαζί μας σήμερα. Σας ευχαριστώ. Καλή επιτυχία. Υποψήφια στη Δυτική Αθήνα. Να πούμε εδώ ότι δεν βγαίνει κάποιος με ευχές. Όχι, βγαίνει με σταυρό. Με σταυρό, με ψήφο, και σταυρό. Άρα πρώτα ζητώ να ψηφίσετε ΣΥΡΙΖΑ και μετά και μετά εσάς. Θα έχουμε την ευκαιρία στη διάρκεια της προεκλογικής εξεταστίας να τα πούμε. Έχετε και δύο εμφανίσεις άλλωστε εδώ από τον νόμο, οπότε θα έχουμε τη χαρά να τα πούμε ξανά. Να είστε καλά και σε εσείς. Καλή δύναμη, καλή επιτυχία. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος και σήμερα, φίλες και φίλοι. Ακολουθεί το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της 4media TV. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα. Να έχετε ένα ευχάριστο βράδυ.